Συντρόφου Αγγελική, παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές του ζητήματος που αφορά το σημερινό μας θέμα και την κατάσταση στην ειδική αγωγή, εκπαίδευση και πρόνοια, καθώς και πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το δικαίωμα στην ουσιαστική ένταξη στη ζωή. Τώρα από μένα να δούμε ένα μάλλον πιο συγκεκριμένα την κατάσταση εδώ, στην περιοχή μας. Σίγουρα η κατάσταση στην Κεντρική Μακεδονία δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την πανελλαδική εικόνα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κεντρική πολιτική για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή δεν γίνεται να διαφοροποιείται. Τα κεντρικά ζητήματα απασχολούν και εδώ και έχουν να κάνουν με το προσωπικό, τις υποδομές, το περιακό, τη χρηματοδότηση, τα μέσα διδασκαλίας, τις μεταφορές κτλ. Βέβαια, οι δράσεις του κλίματος σωματείων στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή των φορέων των γονιών και των μαθητών, συναλλικά του εργατικού λαϊκού κινήματος, αλλά και οι παρεμβάσεις σε δημοτικά συμβούλια στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βολή, αναδεικνύουν ζητήματα, πιέζουν και επιδρούν στις τελικές πολιτικές αποφάσεις. Κομβικό ζήτημα αποτελεί στο θέμα η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση από τη γέννηση του παιδιού μέχρι να πάει στο σχολείο. Αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, θα το αναπτύξει στη συνέχεια η επόμενη ομιλήτρια. Όπως σημαντικό κομμάτι είναι και η υποστήριξη των παιδιών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφού τελειώσουν το σχολείο, με την ενηλικίωσή τους, το οποίο θα αναφερθεί και αυτό. Σε αυτή την παρέμβαση θα δούμε την περίοδο που τα παιδιά με αναπηρία ή και εκπαιδευτικές ανάγκες πηγαίνουν στο σχολείο και πιο συγκεκριμένα σε τρεις άξονες. Το πρώτο κομμάτι που είναι η αξιολόγηση, η διάγνωση και η πρόταση των κατάλληλων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών μέτρων για τους μαθητές που σήμερα γίνεται μέσω από διαδασή. Την εκπαιδευτική υποστήριξη στο σχολείο, στο γενικό σχολείο, τα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη, τις επιτροπές διεπιστημονικής υποστήριξης και τα ειδικά σχολεία. Το ερώτημα που χρειάζεται να έχουμε όλοι στο νου μας, καθώς θα κάνουμε την παρουσίαση, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι γιατί διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται η κατάσταση έτσι στην ειδική αγωγή, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Πώς θα έπρεπε να είναι, τι χρειάζεται να γίνει για να βελτιωθεί, υπάρχει δυνατότητα, μπορεί να γίνει αλλιώς. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Σε σχέση με τα κεδασί, τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, βλέπουμε ότι ο σκοπός τους είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και στην προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και πρόοδου. Αυτός είναι ο σκοπός. Παρότι λοιπόν τα κεδασί ως θεσμός φαίνεται ότι έρχονται να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, στην πράξη εξαιτίας της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, των τουλάχιστον προβληματικών οδηγιών που έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, δεν επιτελούν σε καμία περίπτωση το σκοπό που θα έπρεπε. Όσο και αν σε έναν βαθμό έχουν βοηθήσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη διάγνωση. Αν και πάλι εξαιτίας του ελληνικού προσωπικού, των εργαλείων και υποδομών, όλα τα προηγούμενα χρόνια συναντούσαμε σοβαρές καθυστερήσεις στη διάγνωση που συχνά δεν έφτανε ούτε το 50% των παιδιών που έκαναν αίτηση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κάπως έχουν μειωθεί αυτές οι λύσεις. Το προσωπικό που τα στελεχώνει αποτελείται τόσο από μόνιμους όσο και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές. Στη Θεσσαλονίκη εδώ σήμερα λειτουργούν 4 κεδασί, 2 ανατολικά, 2 δυτικά και στο σύνολο στην περιφέρεια είναι άλλα 6. Όλα αυτά απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες στην Κεντρική Μακεδονία για αξιολόγηση, επαναξιολόγηση, πρόταση του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου φοίτησης και εκδίδουν τις αξιολογικές εκθέσεις που δίνουν κατευθύνσεις προς τα σχολεία πώς να υποστηρίξουν τους μαθητές. Κτηριακά τα κεδασί, αν και λειτουργούν ως θεσμός εδώ και μια 20ετία, μέσα από τα 20 χρόνια έχουν αλλάξει ονόματα και ΣΥ και ΔΗ και ΔΣΥ, αρμοδιότητες, χίλια δυο, βρίσκονται ακόμα σε νοικιαζόμενα κτίρια, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκούν οι αίθουσες αξιολόγησης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε αίθουσες ακατάλληλες για αυτό το σκοπό, σε βιβλιοθήκες, σε αποθήκες, χωρίς απομόνωση,
χωρίς τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές και τα επαρκή διαγνωστικά εργαλεία που είναι απαραίτητα ώστε να προχωρήσει το έργο τους. Συνεχώς ενισχύεται ο γραφειοκρατικός τους χαρακτήρας, προσωπικοποιείται η δουλειά που γίνεται, αφήνοντας το περιθώριο στο υποστηρικτικό και συμβαλλοντικό χαρακτήρα και έργο τους. Όπως είναι η συνεργασία με τις Επιτροπές για Επιστημονική Υποστήριξη στα σχολεία, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και το σχολείο στο σύνολο γενικότερα. Περιορίζεται δηλαδή η δουλειά του στην έκθεση εξωτερικών εκθέσεων στο μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την έλλειψη ξεκάθαρου ενιαίου μοντέλου υποστήριξης, δομημένο με επιστημονικά κριτήρια. Και πολλές φορές επικρατεί αποσπασματικοποίηση του εμπειρισμός στον τρόπο που λειτουργούν. Δεν εξυπηρετούν πλήρως το ρόλο τους, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες και πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο διαχωρίζοντας τους μαθητές, μιλούν για κατηγορίες μαθητών, βάζοντας κιόλας κόφτες σε υποστηρικτικά μέτρα όπως είναι αυτό της παράλληλης στήριξης και συνεκπαίδευσης. Τους δίνεται από αυτούς οι νομοδότες και οι μαθητές θα έχουν την παράλληλη στήριξη. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα είχε ουσιαστική σημασία θα ήταν σε συνέχεια της πρώιμης διάγνωσης πριν το σχολείο, όλοι οι μαθητές να μπορούν να περνούν από τη διαδικασία της διάγνωσης της αξιολόγησης έγκαιρα, αλλά και περιοδικά, με ένα δυναμικό τρόπο, να υπάρχει μια δυναμική σε διάρκεια αξιολογική διαδικασία όλων των μαθητών και των μαθητριών και στο σχολικό πλαίσιο, επικεντρωμένη με στόχο την υποστήριξη και όχι τη διαφοροποίηση, που να πατά πάνω στις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Τώρα για τα σχολικά δίκτυα επιστημονικής υποστήριξης και τις επιτροπές διεπιστημονικής υποστήριξης. Υπάρχουν 100 τέτοια δίκτυα, επιτροπές εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, στο σύνολο, που στην ουσία στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και τους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, όπου κάθε ομάδα έχει την ευθύνη της μέχρι και 5 σχολεία. Περισσότερες εκπαιδευτικές είναι 5 σχολεία, ανά επιτροπή. Η αναλογία είναι περίπου 1.500 μαθητές, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει εδώ πέρα. Φανταστείτε πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Με προσωπικό που τις τελεχώνει, που αποτελείται περίπου σε ποσοστά από 20% σε μόνιμους εργαζόμενους τα δύο τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό και 80% αναπληρωτές αναπληρώτριες. Οργανικές θέσεις δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα, 550 θέσεις κοινωνικών λειτουργών και 550 θέσεις ψυχολόγων πανελλαδικά, οι οποίες δημιουργήθηκαν και σκεντρήθηκαν μετά από διαρκή πίεση και πάλι των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Αντικείμενο τώρα των επιτροπών αυτών είναι στη συνεργασία όπως και με τον εκπαιδευτικό, με το εκπαιδευτικό προσωπικό που αναλαμβάνει σε κάθε σχολείο, να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το ίδιο στο δυσκολείο των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων εμπορίων στην ισότιμη πρόοδο στη μάθηση και εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών πρακτικών για το σύνολο των μαθητών. Στην ουσία, για όλα αυτά, δεν υπάρχει το επαρκές προσωπικό σε σταθερή βάση, με συνέχεια, ώστε να μπορέσει να προσφέρει ολόκληρα τις απαιτούμενες υπηρεσίες και υποστήριξης και συμβουλευτικής. Στελεχώνοντας σε δύστη λογική, όπως βλέπουμε γενικά στο σχολείο, των δόσεων καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όχι από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξ αρχής κατάλληλη υποστήριξη, σταθερό περιβάλλον, προγραμματισμός και ένα πλαίσιο δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας που είναι απαραίτητο για να υποστηριχθούν τόσο μαθητές όσο και οι οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Ειδικά σε πρόσφατη δημοκρατική συνάντηση που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν περίπου 2 εβδομάδες, που τοποθετήθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εδώ, μας δήλωσε πως όποιος πιστεύει πως μπορεί κάθε σχολείο να έχει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, νοσηλευτή, φύλακα, τα βάλε όλα, βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί. Μας το είπε και κάτω. Και έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Ποιος το είπε αυτό? Ο Κότς. Α, ο Κότς. Ναι, ο Κότς. Δεν περιμέναμε και τίποτα. Διαφορετικό. Ναι. Έτσι βλέπω πώς
κυβερνήσει και το Υπουργείο καταφέρνουν να εμφανίζονται πως υπάρχουν υποστηρικτικές δομές. Μόνο τα χρόνια που ξεσπάει μια κρίση που κάτι γίνεται, πολλές φορές φτάνει και στα πλαίσια της δημοσιότητας. Έτσι πυροσβεστικά, με έναν αντιεπιστημονικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει στην ουσία τότε η δυνατότητα να παθούν σημαντικά μέτρα όταν κάτι έχει συμβεί σε μόνη και σταθερή βάση, με σχεδιασμό. Καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η πρόληψη και η ενδυνάμωση είναι το ζητούμενο. Εκ των υστέρων, οι δυνατότητες όλες περιορίζονται κατά πολύ. Τώρα για το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη στο σχολείο, που είπαμε είναι τα τμήματα έκθεσης, παράλληλη στήριξη, τόσο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία είναι σχεδόν 14.400 μαθητές και μαθήτριες και αποτελούν το 38% του συνόλου των μαθητών με αναπηρία. Από αυτούς, το 38% έχει στήριξη από την εκπαιδευτική της τάξης, το 44% έχει υποστήριξη σε τμήμα έκθεσης, το 9,5% έχει υποστήριξη με παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση. Επίσης, το 2,4% δέχεται την υποστήριξη με σχολικό νοσηλευτή, το 1,8% από ειδικό μαθητικό προσωπικό και 1,5% περίπου από ειδικό βοηθό που διαθέτει η οικογένεια ιδιωτικά για να στηρίζει τους μαθητές. Και υπάρχει και ένα 0,5% που έχει κατοίκον διδασκαλία. Επίσης, η αναλογία μαθητών ένα τμήμα ένταξης είναι 8,8 μαθητές ένα τμήμα ένταξης στην πρωτοβάθμια και 16 στην δευτεροβάθμια. Ενώ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας ό,τι αφορά το ποσοστό των μαθητών που λαμβάνουν υποστήριξη με παράλληλη στήριξη και στο μέγεθος των τμήματων ένταξης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, η κατάσταση δείχνει κάπως βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Κάτι που έχει να κάνει με το ότι οι ίδιοι γονείς έχουν ξεπεράσει προκαταλήψεις για να ζητούν τη διάγνωση για τα παιδιά τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν καλύτερα να εντοπίζουν δυσκολίες στους μαθητές και να αναζητούν στήριξη, ενώ κάτω από την πίεση οι κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί να προχωρήσουν στην ίδρυση έστω και αυτών των ελάχιστων τμήματων ένταξης, στην πρόληψη εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη κτλ. Όμως το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Με τι όρους, με τι συνθήκες και με τι κριτήριο το κράτος ενισχύει την υποστήριξη στο σχολείο. Γιατί το πρώτο πράγμα και βασικό αφορά το πόσα παιδιά πραγματικά έχουν ανάγκη και πόσα δέχονται την υποστήριξη τόσο στα τμήματα ένταξης όσο και την παράλληλη στήριξη. Η πραγματικότητα δείχνει ότι ενώ έχει προταθεί η ίδρυση τμήματων ένταξης και την απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, αυτό που είπαμε στην περιοχή, δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ. Βγαίνουν στο σχολείο και μας λένε πότε θα ιδρυθεί το τμήμα ένταξης. Δεκάδες τμήματα ένταξης σε όλη την Κεντρική Μακεδονία δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει, γιατί δεν έχει προκληθεί ο αποδομούς αριθμός εκπαιδευτικών. Όπως συμβαίνει και με την παράλληλη στήριξη αυτό. Με την παράλληλη στήριξη, να σημειώσουμε ότι και πέρυσι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πολλά παιδιά και πέρυσι και φέτος δεν δέχτηκαν και δεν θα δεχτούν καμία υποστήριξη, ενώ το έχουν ανάγκη. Ακόμα προσλαμβάνονται εργαζόμενοι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έρχονται στα σχολεία άτομα για την παράλληλη στήριξη, τρεις μήνες μετά που έχει ξεκινήσει το έτος, ή βλέπουμε περιπτώσεις όπου αλλάζουν τα άτομα που υποστηρίζουν μαθητές μέσα στον χρόνο. Και σκεφτείτε σε ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού να αλλάζει σε εκπαιδευτικό τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά. Να μην πούμε το κάθε χρονιά διαφορετικά. Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι θα αλλάξει. Μπορεί οι προσλήψεις σε σχέση με τις εγκρίσεις, για παράδειγμα στην παράλληλη στήριξη, να αυξάνονται, όπως στην καλύτερη περίπτωση έφτασαν στο 85%, ενώ πέρσι είχαν φτάσει στο 65%. Και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα πάνε προς το καλύτερο. Αυτό το μαρτυράκι κατεύθυνση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να βγαίνουν διαγνώσεις από τα κεντασία που βάσει την αναλογία ένας εκπαιδευτικός προς έναν μαθητή, αλλά ένας εκπαιδευτικός προς δύο ή τρεις μαθητές και πολλές φορές και στην περιφέρεια ένας εκπαιδευτικός να πηγαίνει και σε όλα τα σχολεία, δηλαδή σε διαφορετικό σχολείο να βρίσκεται. Πώς θα το καταφέρει αυτό, μισός εδώ, μισός εκεί. Εδώ πέρυσι που δεν είχε δοθεί αυτή η κατεύθυνση, μόλις τα μισά παιδιά είχαν το δικό τους εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη. Το άλλο μισό το μοιράζοντα, σύντα και να μην είχα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κρύβονται οι πραγματικές ελλείψεις και ανάγκες. Το ότι δεν θα πάνε προς το καλύτερο τα πράγματα, το μαρτυράει και η δήλωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση την μέρα εβδομάδα. Ότι δεν προ... που είχε με διευθυντές σχολείων,
που είπε ότι δεν πρόκειται να προσληφθούν άλλοι εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη και ότι σε μικρά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν τμήματα ένταξη που είναι ιδρυμένα και λειτουργούν μέχρι πέρσι. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με του σχεδιασμού για περαιτέρω συγχωνεύσει σχολείων από την επόμενη χρονιά, καταλαβαίνω ότι πρέπει να προβαθμιστούν ορισμένα σχολεία ώστε να ασκηθεί έμεση πίεση στου ίδιου του γονεί στην προσπάθειά του να προσφέρουν το καλύτερο για το παιδί του, να αλλάξουν σχολείο, να δεχτούν τι συγχωνεύσει ή αυτό που και νόμιμα γίνεται, ο ίδιο ο γονιό να προσλαμβάνει ιδιωτική παράλληλη στήριξη και να πληρώνει από την τσέπη του μια ακόμη ανεπάρκεια του κράτου. Και με αφορμή αυτό το θέμα, ας αναφέρουμε, γιατί καμιά φορά περνάει στα ψηλά, ότι με βάση την νομοθεσία, ένα παιδί που μπορεί να έχει και μαθησιακές δυσκολίες και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, όπως διαβήτη ή εμιλησία, δεν δικαιούται και παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή ή ειδικό φυσικό προσωπικό. Και ο γονιός πρέπει να αποφασίσει τι από τα δύο θα προσφέρει στο παιδί του. Μπαίνοντας σε διλήμματα που δεν θα έπρεπε να δώσει καμία περίπτωση. Όπως και με βάση την έγκυση του Υπουργείου Παιδείας που κάνει αναφορά στην παράλληλη στήριξη ως δεύτερο εκπαιδευτικού στην τάξη και όχι ως εκπαιδευτικού που είναι στην τάξη για να υποστηρίξει συγκεκριμένο μαθητή. Και όσο το παρουσιάζει αυτό για ακόμη μια φορά με όμορφα λόγια, η ουσία είναι το ακολουθεί του λογικού του κόστου ωφέλου και τη εξοικονόμηση των πόρων. Είναι βασικό ζήτημα λοιπόν και να το αναφέρουμε σε αυτό το σημείο το γεγονό ότι η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιλαμβάνουν τι αποφάσει του με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και κριτήρια, αλλά με βάση το πώς θέλουν να εξοικονομήσουν τα παιδικά ταμεία. Για να πάνε πού, πάντως όχι σίγουρα στην παιδεία ή σε άλλο τομέα που έχουμε ανάγκη, όπως είναι υγεία, πρόνοια, αθλητισμός, πολιτισμός, αντιπλημμυρικά έργα, όλα αυτά. Αλλά σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους και επενδυτές. Και ταυτόχρονα, εξαιτίας των αναπαρκειών στο δημόσιο σχολείο, εξαναγκάζουν τους γονείς να στραφούν στο ιδιωτικό τομέα και να αγοράσουν ως εμπόρευμα αυτό που θα έπρεπε να μπορούσε να είναι κοινωνική παροχή. Και έτσι να κερδοφερούν και από αυτή την πάρα και οι ιδιώτες στο τομέα της κοινωνικής αγωγής. Έτσι πολλές φορές φτάνουν σε σημείο να διαστρεβλώνουν ακόμα και το περιεχόμενο των επιστημονικών όρων και ενιών για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Γι' αυτό πίσω από τις όμορφες λέξεις φανερώνει διαρκώς άδεια που κάνεις. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πούμε. Αν τα προηγούμενα σε κάποια σχολεία είναι λυμένα, πρέπει να βρούμε αίθουσα. Γιατί πολλά τμήματα ένταξη δεν έχουν δική του αίθουσα, ειδικά διαμορφωμένη με τι κατάλληλε προδιαγραφέ, αλλά λειτουργούν σε άλλε αίθουσε, πληροφορική, σε αποθήκε, υπόγεια, ακόμα και αυτοσχέδιε αίθουσε, σε διαδρόμου σχολείων. Όσο για εξοπλισμό, εποπτικό υλικό κτλ., άφοδο. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονεί, οι διάφοροι φιλάνθρωποι χορηγοί τα παρέχουν. Γιατί από την ίδια τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών δεν προβλέπεται η προμήθεια ούτε ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κατάλληλο μεταφορικό μέσο για τα παιδιά των τμήματων ένταξη. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πούμε. Τώρα, για τα ειδικά σχολεία, εδώ πέρα, τι σχολικέ μονάδε ειδική αγωγή. Στην Κεντρική Μακεδονία, τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων είναι 91. Σε αυτά εργάζονται λίγο πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Ενώ φοιτούν πάνω από 2.000 μαθητές. Το 12% περίπου του συνόλου των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι στα ειδικά σχολεία. Η πλειοψηφία αφορά παιδιά με αυτονόητη πολιτική στέρηση. Τα νούμερα από μόνο του μπορεί να φαίνονται ωραία. Αναλογία εκπαιδευτικού προς μαθητή 1:2. Και σχεδόν σε κάθε δήμο υπάρχει το ειδικό σχολείο. Και επίσης υπάρχουν προτάσεις από ορισμένους δήμους για την ίδρυση και κατασκευή νέων ειδικών σχολείων. Όμως η πραγματικότητα και εδώ είναι πολύ διαφορετική. Καταρχήν δεν συζητάμε για τις εκατοντάδες από ό,τι φαίνεται παιδιά που δεν έχουν καν πρόσβαση στα ειδικά σχολεία. Στοιχεία που μόνο από την πείρα μας έχουμε, γιατί δεν υπάρχει κάποια επίσημη καταγραφή για να έχουμε υπόψη. Για να μην πούμε για τα περίπου 500 παιδιά που από την αρχή της φετινής χρονιάς δεν είχαν πρόσβαση στο σχολείο, λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα σχολικά λεωφορεία. Αν πάμε στο κτηριακό και τις υποδομές, όπως είπαμε και πριν, θα διαπιστώσουμε μια πραγματικά πονημένη κατάσταση. Και μόνο αυτός ο δείκτης αρκεί για να καταλάβει και ο πιο αδαής ότι η ειδική αγωγή είναι κυριολεκτικά υποβαθμισμένη. Ότι το κράτος φέρεται σε αυτά τα παιδιά σαν να είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Η λίστα είναι τεράστια. Για κάθε ένα από τα σχολεία της περιοχής, ίσως με εξαιρετικά ελάχιστες εξαιρέσεις.
Για αρκετά από αυτά έχουν καταθέσει και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ακόμα και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε για το επόμενο διάστημα να μικροποιώντας αυτά τα ζητήματα. Κάποια δικτικά παραδείγματα που αναφέραμε και σε πρόσφατο άρθρο του Ριζοσπάστη, θα σας πω γιατί η λίστα είναι ατελείωτη. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις σχολείων που στεγάζονται σε καταστήματα πολυκατοικίας χωρίς αυλή, όπως είναι το ΕΕΚ του Κορδελού, σε πολυόρυφα κτίρια χωρίς ασανσέρ, όπως το πρώτο ενεργή Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε νοικιαζόμενα ημιυπόγεια, το δεύτερο ενεργή Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε πρόεδρο μηχανικούς χώρους που έχουν εμφανιστεί και ποντίκια και καταβάλλεται ενίκιο 18.000 ευρώ το μήνα, όπως είναι το ΕΕΚ Βουλιάς Χορτιάτη, σε λιόμενη κατασκευή το 1988 το ενεργή Μπέρκο και χίλια δυο άλλα παραδείγματα. Επίσης και το ίδιο το περιεχόμενο των ειδικών σχολείων μπορούμε να πούμε ότι είναι προβληματικό. Συχνά, λόγω και όλων των παραπάνων, δεν λειτουργούν με εκπαιδευτικό προσανατολισμό και στην πράξη είναι δομημένα ώστε να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως κέντρα απασχόλησης, πολλές φορές λένε και φύλαξης. Χάνεται όλο το εκπαιδευτικό κομμάτι. Δεν προσφέρονται τα μέσα και το πλαίσιο για να υπάρξει κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως όλα τα παραπάνω λειτουργούν και υπάρχει στήριξη τόσο προς τους μαθητές όσο και προς τις οικογένειές τους και φροντίζονται οι χώροι και όλα αυτά, χάρη στη δουλειά και το ενδιαφέρον του ίδιου του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές τις δομές. Στην Ελλάδα, λοιπόν, όπως και στην Κεντρική Μακεδονία, είναι ανεπαρκέστατες οι δομές της ειδικής αγωγής. Είτε μιλάμε για τις διακριτές και αυτόνομες, είτε για αυτές που είναι ενταγμένες στο Γενικό Σχολείο, όπως είναι τα τμήματα ένταξης που έχουν παράλληλη στήριξη. Γιατί αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι η υποβάθμιση, η ανυπαρξία μόνιμου προσωπικού, η ελλείψη υλικοτεχνικό στο υλικό, οι ανεπαρκείς μεταφορές κτλ. Ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαμβάνει κάθε έκφραση της διαδικασίας της ειδικής παρέμβασης και εκπαίδευσης. Γιατί διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται η κατάσταση έτσι στην ειδική αγωγή και στην περιοχή μας? Η αιτία πλέον είναι φανερή σε όλο και περισσότερο κόσμο. Η ειδική αγωγή, όπως και η παιδεία συνολικά, στο σύστημα που ζούμε αποτελεί εμπόρευμα. Και από αυτή τη σκοπιά αγοράζεται και πωλείται. Μα εδώ μιλάμε για τη δημόσια εκπαίδευση. Ακριβώς, η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί εμπόρευμα από πολλές πλευρές. Η μία φορά τότε το κράτος επιλέγει να μην δαπανίσει περισσότερα και με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το κάνει αυτό γιατί θέλει να εξοικονομήσει πόρους και να τους προσανακαλύψει σε άλλες κατευθύνσεις, όπως είναι επιτές. Ο κρατικός προϋπολογισμός που συζητείται στη Βουλή αυτές τις μέρες είναι αποκαλυπτικός για αυτά που λέμε. Δείτε ένα μόνο στοιχείο, 6,2 δις επιπλέον φόρους θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι το 2024 και την ίδια ώρα για την παιδεία δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ επιπλέον, αλλά προβλέπεται 12,1 δις για επενδύσεις και 6,7 δις για στρατιωτικές δαπάνες. Η άλλη πλευρά αφορά το ότι κάθε ανεπάρκεια της κράτους καλείται ο γονιός και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να την καλύψει μόνος. Ειδικά στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, η κρίση είναι ακόμα εντονότερη και επιλέγουν αναγκαστικά αυτόν τον δρόμο, όσοι μπορούν βέβαια. Έτσι, μια σειρά υπηρεσίες παρέχονται μέσω της αγοράς και κερδοφορούν μια σειρά ιδιώτες και επιχειρηματίες του χώρου. Το ερώτημα παραμένει, θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εμείς λέμε, ας σκεφτούμε σήμερα που η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι ραγδαία, και αυτό δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι κάτι πρακτικό. Είμαστε στην εποχή της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Δίνονται τεράστιες δυνατότητες για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά τεράστιες δυνατότητες και για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτές φυσικά δεν είναι οι διαδραστικοί πίνακες που μπαίνουν σε τυπόρουφους τείχους που στάζουν τα ταβάνια με νερά στην πρώτη βροχή. Ας σκεφτούμε τη μεγάλη αντίφαση. Εδώ στην περιοχή μας, όπου η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως τεχνικό hub, όπου θα συναντήσει κανένας σε συνέδρια τοπικούς παράγοντες και εκπροσώπους της κυβέρνησης να μιλάνε για έξυπνες και ψηφιακές πόλεις. Όπου θα δει πιθανώς σε καμιά έκθεση τη ΔΕΘ να παρουσιάζονται τα επιτέχνοντα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου δίνουν τη δυνατότητα σε παραπληκτικούς να περπατήσουν και να αποκτήσουν την όρεξη τους άνθρωπους που είναι τυφλοί. Και όμως όλα αυτά είναι για πολύ λίγους. Την ίδια ώρα που κάποιοι θα μπορούν να ξαναπερπατήσουν, αν δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε καν στο σχολείο. Η αντίθεση είναι τεράστια.
την ίδια ώρα που σε κάποιο σχολείο θα διδάσκονται τα παιδιά ρομποτική, σε κάποια άλλα το τμήμα έδειξε το λειτουργεί όπως, σε κάποια πρόχειρη αίθουσα, στον διάδρομο του σχολείου ή κάποιο ειδικό σχολείο θα στεγάζεται σε κατάστημα πολυκατοικίας χωρίς αυλή. Άρα η δυνατότητα στο 2023-2024 πλέον να ζούμε αλλιώς. Αλλά τα άτομα με αναπηρίες και εκπαιδευτικές ανάγκες να ζουν καλύτερα ανθρώπινα υπάρχουν. Όμως κοντά τους επιδιώξουν το μεγάλο χρηματικό νομίζω και στο τέλος. Αυτές τις αντιφάσεις κλείνει το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας που αξιοποιεί τις δυνατότητες της εποχής στο επίπεδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής, τις δυνατότητες του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί κριτήριο της λειτουργίας του συστήματος που εμείς προτείνουμε είναι η ικανοποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων που έχει τα κέρδη των λίγων όπως συμβαίνει σήμερα. Και φυσικά εμείς δεν περιμένουμε επαφητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα που θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μπαίνουμε μπροστά κάθε μέρα να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες ενάντια στην ακρίβεια, στην ενεργειακή φτώχεια, όπως στους αγώνες για υγεία, πρόνοια, παιδεία και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γιατί μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και ανθρώπινα. Και αυτό δεν θα το πείσουμε στην τύχη.